πάμε. Πού πάμε. Γιατί, τι έχουμε. Πάμε κατευθείαν, παιδιά, στη γιατρό μας. Θα σηκωθώ έτσι λίγο. Και η γιατρός μας εδώ, κυρία Αμαλία Τσατσούρα. Και δεν είναι σήμερα εδώ πέρα. Είναι μαζί μας. Γιατί δεν είναι όμως μαζί μας εδώ και είναι Skype. Πρέπει παράπονο. Να τις κάνουμε παράπονο. Είναι την επόμενη φορά. Καλημέρα σας, κυρία Τσατσούρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Γίνατε κομμάτι της ζωής μας και μας λείπετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, όταν είστε εδώ πέρα, έχουμε άλλο, ρε παιδί μου. Ξέρεις, υπάρχει άλλη αύρα, άλλο τέτοιο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που την έχουμε κι εμείς. Είναι πολύ επικοινωνιακή. Και είναι και φίλοι μας. Πέρα από πολύ καλή γιατρός και φίλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Σήμερα θα μιλήσουμε για το υαλουρονικό οξύ, που δεν το ξέρω. Δεν το έχω μάθει, ξέρεις, ακόμα. Μύθι και αλήθειες. Γιατί νομίζω ότι τα μπερδεύουμε μερικά πράγματα. Αρχικά θα ξεκινήσω με το γεγονός ότι πολλοί μπερδεύουμε το, πώς το λένε, το μπότοξ με το υαλουρονικό. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Ναι, είναι τελείως διαφορετικές θεραπείες. Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα μόριο το οποίο υπάρχει και φυσιολογικά στο δέρμα μας. Ναι. Βέβαια, το έχουμε πλέον παράξει και στο εργαστήριο, στην ίδια ακριβώς μορφή του, και μπορούμε να διορθώσουμε ρητίδες, όγκο στο πρόσωπό μας. Είναι δηλαδή ένα μόριο το οποίο υπάρχει και φυσιολογικά στο δέρμα μας. Το μπότοξ είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Είναι μια ουσία η οποία παράγεται από έναν μικροοργανισμό. Βέβαια, παράγεται σε συνθήκες εργαστηρίου και είναι απόλυτα ασφαλής. Ναι. Η ουσία όμως αυτή προκαλεί χαλάρωση, μειωμένη κινητικότητα δηλαδή των μυών. Και χρησιμοποιείται κυρίως στο πάνω μέρος του προσώπου για να μειώσουμε την έντονη κινητικότητα και να διορθώσουμε τις ρητίδες έκφρασης. Ναι, θέλουμε. Αυτά τα διορθώματα τα θέλουμε. Οι ρητίδες συνδυάζονται φυσικά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα μου είπατε ότι υπάρχει στον οργανισμό μας. Είναι το ίδιο. Σε τι διαφέρει δηλαδή το υαλουρονικό που βάζουμε με αυτό που εμείς έχουμε στον οργανισμό? Είναι ένα μόριο, όπως είπαμε, που μια γλυκοζαμινογλυκάνη, έτσι λέγεται, που υπάρχει και φυσιολογικά στο δέρμα μας. Όμως τι γίνεται με την πάροδο των ετών, από τα 25 έτη και μετά, αρχίζει να αποδομείται με πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι παράγεται. Επομένως, χρειάζεται αναπλήρωση το υλικό αυτό, διότι αν δεν το αναπληρώσουμε, αρχίζει το δέρμα μας να χαλαρώνει, να εμφανίζονται οι πρώτες ρητίδες, να χάνει το δέρμα τη λάμψη, τη σφιγγυλότητά του. Και επομένως, έτσι δόθηκε το έμβασμα να γίνει και στο εργαστήριο το μόριο αυτό. Ουσιαστικά, είναι ένα μόριο που προσομοιάζει πάρα πολύ στο φυσικό υαλουρονικό του δέρματός μας και για τον λόγο αυτό είναι και μια πολύ ασφαλής θεραπεία. Δεν έχει δηλαδή, δεν κάνει συχνά αλλεργικές αντιδράσεις ή οτιδήποτε άλλο από το δέρμα μας, καμία αντίδραση συνήθως, γιατί όπως είπαμε προσομοιάζει σχεδόν 100% στο φυσικό υαλουρονικό οξύ. Να ρωτήσω κάτι, 25 χρονών και μετά, πω πω, μια στεναχώρια την πήραμε τώρα, ότι το χάνουμε μετά τα 25, αλλά να ρωτήσω κάτι, δηλαδή οι ηλικίες που έρχονται πολλές φορές και ζητάνε, φαντάζομαι, 25, 27 που λέμε είσαι μικρή. Δεν είναι μικρή, έχει αρχίσει και χάνει την ελαστικότητα δηλαδή, Οι θεραπείες αυτές, όπως και το Botox, μπορούν να ξεκινήσουν αρκετά νωρίς, γιατί δρούν και προληπτικά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να αφήσουμε το υαλουρονικό να αποδομηθεί, να χαθεί σε μεγάλο βαθμό και να έχουμε έντονες ρητίδες ή χαλάρωση, γιατί εκεί είναι και πιο δύσκολο να διορθώσουμε τις αλλαγές αυτές. Κάνοντας το όμως προληπτικά, τη στιγμή που θα αρχίσουν να φαίνονται οι πρώτες γραμμές στο δέρμα μας ή σε σημεία στα οποία αρχίζει λοιπόν το δέρμα και χάνει τη λάμψη του ή τη σφιγγυλότητά του, μπορούμε να διατηρήσουμε μια πολύ ωραία εικόνα για πάρα πολλά χρόνια και το πιο σημαντικό, χωρίς κανείς να αντιληφθεί ότι έχουμε κάνει κάτι. Σωστό. Αυτό μας αρέσει. Άντε και το κάνουμε. Τι διάρκεια έχει αυτό που θα κάνουμε, το υαλουρονικό που θα βάλουμε? Η διάρκεια του υαλουρονικού είναι αρκετά μεγάλη. Α. Πολύ μεγαλύτερη από τη διάρκεια του Botox. Το Botox πάνω από 6 μήνες δεν κρατάει ποτέ. Το υαλουρονικό όμως μπορεί να κρατήσει έως και 2 χρόνια. Η διάρκεια εξαρτάται από το είδος του υλικού που θα βάλουμε, σωστό, το μοριακό βάρος δηλαδή, αν θα είναι υλικό πιο σκληρό ή πιο μαλακό, από την ποσότητα που θα βάλουμε, από την περιοχή που το εφαρμόζουμε και φυσικά από τον οργανισμό μας. Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που το μεταβολίζουν λίγο πιο γρήγορα και κάποιοι πιο αργά. Υπάρχει περίπτωση να μην μ' αρέσει και να θέλω να το βγάλω και να μπορώ? Το σημαντικό με τη θεραπεία αυτή, με το υαλουρονικό, είναι ότι ευτυχώς υπάρχει αντίδοτο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Βέβαια θα μου πείτε, χρειάζεται συχνά να χρησιμοποιήσουμε το αντίδοτο αυτό? Πολύ σπάνια το έχω χρησιμοποιήσει. Είναι ένα ένζυμο που λέγεται ιαλουρονιδάση
και μέσα σε λίγα λεπτά, όταν το τοποθετήσουμε στο σημείο που έχουμε βάλει το υαλουρονικό, μπορεί να το διασπάσει και να επανέλθει στην αρχική κατάσταση. Αυτό το εφαρμόζουμε όταν σε κάποιες περιπτώσεις έχει μπει μεγαλύτερη ποσότητα υλουρονικού από ό,τι χρειαζόμαστε ή όταν κάποιος περιμένει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό το οποίο έχει. Οπότε μπορούμε να το διορθώσουμε και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά σπάνια, σπάνια σε μένα τουλάχιστον έχει χρειαστεί να χρησιμοποιήσω. Είναι μύθος ότι αν το σταματήσεις γίνεται χειρότερη κατάσταση, δηλαδή έχουμε πιο χαλαρό δέρμα, έχουμε ή όχι, μένει στο ίδιο. Πράγματι, αυτό είναι μύθος και πάρα πολύ είναι διστακτικοί όταν είναι να ξεκινήσουν είτε το Botox είτε το υαλουρονικό και ρωτάνε αν το ξεκινήσω θα πρέπει μετά να το κάνω συνέχεια, αν το σταματήσω θα γίνω χειρότερα. Είναι μύθος αυτό. Ίσα-ίσα, όταν έχουμε εφαρμόσει υαλουρονικό σε ένα σημείο του προσώπου μας, όταν αυτό το υλικό φύγει και απορροφηθεί, πάντα κάτι μένει γιατί και το ίδιο το δέρμα μας παράγει κολαγόνο και φυσικό υαλουρονικό στο σημείο που το έχουμε τοποθετήσει. Επομένως, όταν φύγει η δράση του, είμαστε καλύτεροι από πριν. Και αν το αφήσουμε εδώ για πολλά χρόνια, θα επανέλθουμε στην αρχική μας κατάσταση. Χειρότερα δεν γινόμαστε, δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Υπάρχουν και θεραπείες, επειδή είπαμε για τον Botox πριν, που μπορούμε να τους συνδυάσουμε. Βεβαίως. Ποιες είναι? Το υαλουρονικό συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με όλες τις ενέσιμες θεραπείες. Σίγουρα με τον Botox, όπως αναφέραμε και πριν, με ενέσιμες θεραπείες, με μεσοθεραπείες, με PRP, την αυτόλογη μεσοθεραπεία, skin boosters που δίνουν επίσης λάμψη στο πρόσωπο και συνδυάζονται πάρα πολύ καλά με το υαλουρονικό, ακόμη και την ίδια μέρα. Μήματα προσώπου για σύσφυξη και ανόρθωση, λέιζερ και ανάπλαση δέρματος, όπως είναι το fractional laser, μπορεί να γίνει είτε 15 μέρες πριν είτε 15 μέρες μετά, αλλά μπορούν να συνδυαστούν όλες τις θεραπείες αυτές και το κλειδί για να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα πάντα βρίσκεται στο συνδυασμό των θεραπείων. Δεν υπάρχει μία και μόνη θεραπεία που μπορεί να κάνει τα πάντα. Θέλουμε συνδυασμό διαφορετικό σε κάθε άνθρωπο για να πετύχουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Και επειδή στη λαϊκή θα το πω, εσείς είστε μανούλα σε αυτά, θέλω να μου πείτε εάν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσω το υαλουρονικό όσο περισσότερο γίνεται και σε ωραία έτσι εμφάνιση να έχει. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο η δουλειά του γιατρού. Πρέπει και αυτός που κάνει το υαλουρονικό να προσέξει κάποια πράγματα. Κατανάλωση νερού. Η σωστή ενυδάτωση βοηθάει πάρα πολύ στο να διατηρηθεί το υαλουρονικό, γιατί το υαλουρονικό είναι ένα υδρόφιλο μόριο, συγκρατεί νερό και επομένως το νερό που καταναλώνουμε βοηθάει στο να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο αποτέλεσμα. Αυξομοιώσεις βάρους. Σίγουρα είναι κάτι που πολύ δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, αλλά όταν έχουμε μεγάλη απώλεια και πρόσληψη κιλών, το δέρμα έχει την τάση να χαλαρώνει. Επομένως το υαλουρονικό θα χρειαστεί επανάληψη πιο σύντομα. Συχνή επίσκεψη στο δερματολόγο πάντα, γιατί είναι μια θεραπεία που χρειάζεται χτίσιμο το υλουρονικό. Όταν κάνει κανείς για πρώτη φορά υλουρονικό, πρέπει να επισκεφτεί μετά από ένα τρίμηνο το γιατρό να δει αν πρέπει να συμπληρώσει λίγο, να το φέρει στο κατάλληλο επίπεδο. Και από εκεί και πέρα ακολουθεί μια συντήρηση που είναι πολύ πιο απλή και με μικρότερες ποσότητες. Και τέλος, σωστή περιποίηση του δέρματός μου. Βέβαια, μας το έχεις ξαναπεί το συγκεκριμένο. Δίνεις έμφαση πολύ στη σωστή περιποίηση. Βεβαίως. Είναι το α και το ω. Ό,τι και να κάνει ένας γιατρός, αν στο σπίτι δεν χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα προϊόντα, δεν φροντίζουμε το δέρμα μας, έτσι δεν θα έχουμε το επιθυμητό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού και σε περιμένουμε εδώ μαζί μας την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Εγώ πολλά φιλιά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.